πλήγμα στην τοπική οικονομία στην επαρχία Χατάι έχει επιφέρει η επιχείρηση Κλάδος Ελαιάς. Οι επιχειρηματίες της περιοχής μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μπορείτε να αποκαλέσετε όπως θέλετε αυτή την επιχείρηση πόλεμο ή αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Φυσικά στεκόμαστε στο πλευρό της χώρας μας, αλλά η δουλειά για εμάς έχει τελειώσει. Δεν έρχονται τουρίστες πια. Φοβούνται. Πολλοί από εμάς δεν μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων. Ο πόλεμος δεν είναι ο μοναδικός λόγος, όμως η δουλειά μας έχει μειωθεί πολύ μετά την επιχείρηση. Μόλις άκουσα μια ηλικιωμένη να σου λέει πως η επιχείρηση δεν επηρέασε την οικονομία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε μετά την επιχείρηση. Δεν υπάρχουν πια τουρίστες εδώ. Οι επιχειρήσεις μας έχουν επηρεαστεί πολύ. Από την πλευρά τους οι αρχές διαβεβαιώνουν πως οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες είναι ασφαλείς. Η περιοχή μας είναι ασφαλής όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, το Λονδίνο, το Μόναχο, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη, το Τορόντο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφαλείας. Καλούμε τους Τούρκους αλλά και τους ξένους επισκέπτες να έρθουν στην πόλη μας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο δήμαρχος του Κιριχάν Χασάν Γιαβούζ. Η πόλη του απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από τη Μεθόριο με τη Συρία. Ο πληθυσμός του Κιριχάν φτάνει τους 115.000 και έχουμε 60.000 Σύριους πρόσφυγες σε αυτή την πόλη. Ζούμε όλοι μαζί αρμονικά, χωρίς καταβλισμούς και σκηνές. Μοιραζόμαστε τους ίδιους δρόμους, πάρκα και διαμέρισματα. Τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο μαζί με τα προσφυγόπουλα. Δεν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβλημα εξαιτίας της επιχείρησης στην Αφρίν.